Όπως ήδη αναφέραμε, αγαπητοί μου, το δεύτερο διάψαλμα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην καταμέτρηση του ναού δια την οποία έγινε λόγος την περασμένη φορά, και το δεύτερο μέρος του διαψάλματος γίνεται λόγος δια τους δύο μάρτυρας και προφήτας. Και λέγει το ιερόν κείμενο: «Και δώσω της δυσήμαρτησή μου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260 περιβεβλημένης άκους. Ούτι εισήν εδίο ελέε και εδίο λιχνίε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε. Σας το αποδίδω. Και θα δώσω τους δυο μάρτυρές μου και θα προφητεύσουν 1260 ημέρες και θα φορούν τσουβάλια. Αυτοί είναι οι δύο ελέες, κλάδοι ελέας, και οι δύο λιχνίες που είναι μπροστά εις τον Κύριον της γης». Εδώ βλέπουμε κατά τρόπον περιληπτικότατων αλλά και σκοτεινών και δυσερμήνευτων, έρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας περιγράψει την επικράτηση των αντιθέων δυνάμεων με επικεφαλής τον Αντίχριστο. Τις δυνάμεις του Θεού τις αντιπροσωπεύουν οι δύο μάρτυρες και προφήτε, οι οποίοι καταμαρτυρούντες τον Αντίχριστον θα φωνευθούν από αυτόν. Κατόπιν όμως θα τύχουν αναστάσεως, και τότε οι αντίθεες δυνάμεις θα νιώσουν φόβον και έκπληξη από το γεγονός. Αυτά μας λέγει το δεύτερο μέρος του δευτέρου διαψάλματος, που τώρα θα δούμε το κείμενο βήμα-βήμα. Και δώσω. Ποιο είναι το υποκείμενο? Ποιος δηλαδή ομιλεί εδώ που λέγει ότι θα δώσει? Είναι ο Χριστός. Εις την όλη κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί από τη γενική αποστασία που θα έχει επιφέρει ο Αντίχριστος, ο Θεός δεν πάβει να δίδει και τη δική του μαρτυρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λίμα του Θεού, το υπόλοιπο, ο εκλεκτός λαός του Θεού στις πιο χειρότερες εποχές υπάρχει πάντοτε. Και όταν καταπνίγεται η φωνή του Θεού και δεν ακούγεται παρά μόνο η φωνή της κολάσεως και του άδου, τότε ο Θεός δίδει οπωσδήποτε και τη μαρτυρία του, έστω και αν μοιάζει ότι είναι ασθενής. Η μαρτυρία του Θεού εμπροκειμένου είναι οι δύο προφήτες και μάρτυρες που θα δώσουν την μαρτυρία ότι ο αληθινός Χριστός, ο αληθινός Μεσσίας, είναι ο Ιησούς και όχι ο τότε προβαλόμενος Αντίχριστος. Και δώσω της δυσή μάρτυσή μου και θα δώσω στους δυο μάρτυρές μου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο μάρτυρες του Χριστού? Είναι αξιοπαρατήρητο ότι αναφέρονται ενάρθρως στους δυο μάρτυρές μου, οι δύο μάρτυρες ενάρθρως, που σημαίνει ότι είναι γνωστοί τουλάχιστον εις τον Ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη. Επειδή όμως δεν αναφέρονται τα ονόματά τους, γι' αυτό σας είπα τουλάχιστον εις τον Ιερόν Ευαγγελιστή, γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Ποιοι μπορεί άραγε να είναι αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα έλθουν να μαρτυρήσουν και να πούν και να υποδείξουν ότι δεν είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας?
ο Αντίχριστος, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός, και να ειδοποιήσουν τον κόσμο υποδεικνύοντας τον Αντίχριστο. Ποιοι θα είναι αυτοί? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν τα ονόματα καταχωρημένα μέσα στο ιερό κείμενο. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι πρόκειται περί δύο συγκεκριμένων προσώπων που θα δράσουν τότε εις τας ημέρας του Αντιχρίστου. Συγκεκριμένα πρόσωπα. Η δευτέρα ερμηνεία, ότι πρόκειται περί προσωποποιήσεως του πνεύματος του μέλλοντος, που πρόκειται να επικρατήσει εκείνες τις έσχατες μέρες που πολλοί πιστοί σε διαφορετικά σημεία της γης θα δίδουν την αληθή μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Άρα δεν πρόκειται περί δύο συγκεκριμένων προσώπων, αλλά απλώς, όπως σας εξήγησα, περί του πνεύματος που θα επικρατεί σε πολλούς πιστούς που θα δίδουν την μαρτυρία τους δια τον Ιησού Χριστό. Η τρίτη ερμηνεία, ότι πρόκειται περί του πιστού κλήρου και του πιστού λαού που θα δίδουν τόσο προδρομικά όσο και εσχατολογικά τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτή την τελευταία ερμηνεία την είχε υποστηρίξει ο δικός μας ο Απόστολος Μακράκης. Υπάρχει όμως ακόμη και μία διγνωμία ή αντιγνωμία καλύτερα, εάν πρόκειται φυσικά περί δύο συγκεκριμένων προσώπων. Ποια μπορεί να είναι τα πρόσωπα αυτά? Πολύ παλαιοί και νεότεροι ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο Αρέθας Κεσαρίας, ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, θα δείτε στα παντά του έχει μία ομιλία δια των Αντίχριστων, υποστηρίζουν ότι πρόκειται περί δύο προσώπων, συγκεκριμένων προσώπων, και ότι τα πρόσωπα αυτά είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Πρόσωπα και τα δύο της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι πρόκειται περί του Ηλία και του Μωυσέως, όχι περί του Ενόχ. Τόσο διότι αυτά τα πρόσωπα, ο Ηλίας και ο Μωυσής, ενεφανίστησαν εις την μεταμόρφωση του Χριστού, και όταν θα δούμε λίγο πιο κάτω εις τον μεθεπόμενον στίχο, στον έξι στίχο, να αναφέρεται εις την εξουσία εκείνη που είχαν τότε που ζούσαν ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, που τους είχε ο Θεός δώσει την εξουσία εκείνη την οποία ήδη βλέπουμε να τους επαναδίδεται κατά τους εσχάτους χρόνους εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έτσι βγάζουν το συμπέρασμα ότι δεν είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ, αλλά ο Ηλίας και ο Μωυσής. Εμείς, αγαπητοί μου, συγγνώμη, να σας πω το κείμενο για να το ειδείτε. Λέγει στον έκτο στίχο, ούτι έχουσι οι δύο προφήτε εξουσίαν των ουρανών κλείσε, ή να μη η ετός βρέχει τα σημέρας της προφητείας αυτών. Αυτό θυμίζει λίγο προφήτην Ηλία. Και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφει αυτά εις αίμα, και πατάξε την γη εν πάση πληγή ως άκρισε αν θελήσωσιν. Αυτό θυμίζει Μωυσή στην Αίγυπτο. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχουν αυτές οι γνώμες. Εμείς θα ακολουθήσουμε, αγαπητοί μου, τη γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, την οποία βεβαίως ακολουθούν και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και πολλοί νεότεροι. Γράφει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πολύ αξιοπρόσεκτα. Είναι στην έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, στο τέταρτο βιβλίο του. Έχει εκδοθεί το βιβλίο αυτό, υπάρχει στη σειρά των πατερικών βιβλίων της Θεσσαλονίκης, αριθμός 99, με τίτλο «Περί του Αντιχρίστου». Μάλιστα, κι άλλοτε σας είχα πει να πάρετε
αυτό το βιβλίο, τη δογματική θα λέγαμε του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είναι πολύτιμη και δεν είναι δύσκολη. Εκτός του ότι βεβαίως από το κείμενο έχει και την μετάφραση δίπλα και έτσι μπορείτε να την κατανοήσετε πολύ καλά. Είναι πολύτιμο βιβλίο πραγματικά. Γιατί κάποτε εδώ που τα λέμε πρέπει να έχουμε μια επαφή με τη θεολογία, αγαπητοί μου. Δεν είναι μόνο αποκλειστικό δικαίωμα, να μου το συγχωρήσουν αυτό οι αγαπητοί θεολόγοι, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα έλεγαν και οι ίδιοι. Είναι κτήμα της Εκκλησίας. Και ο τελευταίος άνθρωπος πρέπει να έχει επαφή με τη θεολογία. Ακριβώς αυτή η απουσία της θεολογίας μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε σήμερα, σε μια αλλοτρίωση της Εκκλησίας μας, σε μια αποξένωσή μας από αυτήν την πηγή της ζωής, την Εκκλησία, επειδή λείπει αυτή η επαφή μας με την θεολογία. Φυσικά, όταν λέμε θεολογία, δεν σημαίνει θα πάρουμε πανεπιστημιακά βιβλία να αρχίσουμε να διαβάζουμε, αλλά σημαίνει θα πάρουμε βιβλία της Εκκλησίας μας, πατέρες της Εκκλησίας μας, που εκεί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μελετούμε. Κάτι που δεν καταλαβαίνουμε θα ερωτήσουμε. Πρέπει να έχουμε το πνεύμα της ταπεινώσεως για να μην φτάσουμε σε καμία πλάνη. Ίσως ο φόβος μιας πλάνης μας έφτασε να μην έχουμε επαφή με τα θεολογικά μας βιβλία. Για να δείτε δε πόσο υπερβολικό είναι αυτό, σας λέγω εν παρόδο τώρα ότι η Δύσης, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, απειγόρευσε, φανταστείτε το, απειγόρευσε στους πιστούς να μελετούν την Αγία Γραφή, επειδή τότε οι Προτεστάντες μελετούσαν την Αγία Γραφή και βεβαίως την ειρμήνευαν κατά το δόκουν, και απειγόρευε εις τους πιστούς να μελετούν την Αγία Γραφή για να μην πέσουν σε κάποια αίρεση, σε κάποια πλάνη, εκτός εάν παρίστατο ιερεύς, τότε μόνο μπορούσαν να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Δεν νομίζετε πως αυτά είναι ακρότητες? Ο φόβος, μήπως επιφέρουμε μια αναλύωση, πάμε στο άλλο άκρο και χάνουμε τα πάντα, και έτσι ο λαός μας τελικά αποξενούνται. Και ένα άλλο κακό έγινε, επήρε διαζύγιο το εκκλησιαστικό φρόνημα από τη θεολογική επιστήμη. Γίνηκαν δύο ξεχωριστά πράγματα. Αυτό είναι δυστύχημα. Η θεολογία έχει το ταμείο της μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει στις πανεπιστημιακές έδρες, μέσα στην Εκκλησία. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας που θεολόγησαν ήταν πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν ήσαν καθηγητές, ήσαν πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι κτήμα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και το κήρυγμα πρέπει να είναι θεολογικό. Γιατί η θεολογία είναι η τροφή μας. Και πρέπει να γυρίσουμε, λέει ο αείμνηστος Φλωρόφσκι. Διδάξατε παρακαλώ στην εποχή μας, διδάξατε τα δόγματα. Είναι τόσο ανάγκη. Σήμερα αγαπητοί μου αγνοούμε τα δόγματα. Τα αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε σε χίλιες κακοτοπιές. Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε. Σας τα είπα εν παρόδο αυτά εξ αφορμής του βιβλίου από που παίρνω αυτά που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επανέρχομαι. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: αποσταλήσετε δε Ενόχ και Ηλίας ο Θεσμίτης, και επιστρέψουσι καρδίας πατέρων επί τέκνα του τέστη την συναγωγή επί των Κύριων, Κύριων ημών Ιησού Χριστών, και το των Αποστόλων κήρυγμα, και υπ' αυτού αναιρεθίσονται. Δηλαδή θα αποσταλούν ο Ενόχ και ο Ηλίας ο Θεσμίτης, και θα επιστρέψουν με το κήρυγμά τους καρδιές πατέρων στα παιδιά τους, δηλαδή την συναγωγή των Εβραίων επί των Κύριων, των Κύριων μας Ιησού Χριστών, και το κήρυγμα των Αποστόλων, και μετά υπό του Αντιχρίστου θα φωνευθούν, υπ' αυτού αναιρεθίσονται. Σαφώς, σαφέστατα λοιπόν μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι τα δύο αυτά πρόσωπα είναι ο Ηλίας ο Θεσβίτης και ο Ενόχ. Αλλά ας δούμε αγαπητοί μου ακριβέστερα τι μαρτυρίες έχουμε για τον καθέναν από την Αγία Γραφή για τα πρόσωπα αυτά. Γιατί προσέξτε, προσέξτε, μη βρεθούμε ο αλίμονό μας, μη βρεθούμε σε εκείνους που θα ανταλλάξουν δώρα επί τη αναιρέση των δύο αυτών προσώπων.
Γιατί κάποιος μπορεί να πει, και τι θα με ενδιαφέρει εμένα εάν ήταν ο Ηλίας ή όχι? Μας ενδιαφέρει τα μέγιστα. Διότι αγαπητοί μου, θα χαρούν τα έθνη και οι λαοί επί τη αναιρέσιτον, για το σκότωμά τους, το φόνο τους. Να μην είμαστε κι εμείς μέσα σε εκείνους που θα χαρούμε όταν τους φωνεύσει ο Αντίχριστος, αλλά να έχουμε αναγνωρίσει πραγματικά ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού οι απεσταλμένοι, ο Ηλίας και ο Ενώ. Γράφει λοιπόν δια τον προφήτην Ηλίαν, ο τελευταίος των προφητών, ο Μαλαχίας, τα εξής. Είναι στο τρίτον και τέταρτον κεφάλαιο. Παίρνω από το τρίτο κεφάλαιο ένα στίχο και από το τέταρτο κεφάλαιο παίρνω δύο στίχους. Διότι έχει πολύ σημασία, αυτό θα μας χρειαστεί τώρα στην Καινή Διαθήκη, θα το είδετε. Ιδού εγώ εξαποστέλω των αγγελών μου και επιβλέψετε οδόν προπροσώπου μου. Και ιδού εγώ αποστέλω ημίν Ηλίαν των θεσβήτην πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου, την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γην άρδην. Να σας το αποδώσουμε δύο λόγια, γιατί πρέπει τώρα να τα αποδίδουμε όλα, και το πιο ελάχιστο και το πιο εύκολο κείμενο, αφού πια αρχίζουμε να αλωτριούμεθα και από τη γλώσσα μας. Ω, αυτό το έγκλημα, το θεωρώ έγκλημα. Αγαπητοί μου, στα αρχαία δεν ήμουν καλός και τρόμαζα να πάρω ένα ενδεκαράκι, δωδεκαράκι. Τρόμαζα! Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Έχω μαλωτριωθεί. Έχω μαλωτριωθεί από τη γλώσσα μας και φτάναμε να μην καταλαβαίνουμε. Λέγει λοιπόν, να εγώ εξαποστέλω τον άγγελόν μου, τον αγγελιαφόρον μου, και θα επιβλέψει, θα προσέξει, θα φροντίσει για την οδό μου, πρώτου προσώπου μου, μπροστά μου. Και να εγώ θα αποστείλω τον Ηλίαν, τον θεσβήτην, που είναι από την Θέσμη, πριν έλθει η μέρα εκείνη η μεγάλη του Κυρίου και επιφανής, ο οποίος Ηλίας θα αποκαταστήσει την καρδιά του πατρός προς τον Υιόν και την καρδιά του ενός ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπον, πριν έλθω να χτυπήσω άρδην την γη. Αυτά λέγει ο Θεός δια του προφήτου Μαλαχή. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, αυτήν την προφητεία, η οποία είναι καταπληκτική αλλά και σαφεστάτη. Ο πρώτος άγγελος ποιος είναι? Εδώ ο πρώτος άγγελος είναι εκείνος που αφορά εις μίαν πρώτην αποστολή και είναι ο πρώτος πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού, ο Ιωάννης. Απόδειξης ότι η Καινή Διαθήκη έτσι ερμηνεύει το θέμα. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος παίρνει την προφητεία αυτή του Μαλαχίου σε συνδυασμό με την προφητεία του Ισαΐου και λέγει ότι την ίδια ιδού εγώ αποστέλω των αγγελών μου, μόνο που εκεί αντί να βάλει και επιβλέψετε οδόν προπροσώπου μου, βάζει το προπροσώπου σου, και αυτό έχει μια τεραστία σημασία από ερμηνευτικής πλευράς, διότι δείχνει ότι εκείνος που ενανθρωπίζει είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Κύριος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και δεν είναι κτίσμα ισχυρότατων χωρίων εναντίον των ανοήτων αλλά και φοβερών χιλιαστών που υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα. Ώστε ο Ευαγγελιστής Μάρκος χρησιμοποιεί αυτή την προφητεία του Μαλαχίου από το τρίτο κεφάλαιο για να δείξει ότι αυτός ο άγγελος, ο αγγελιαφόρος, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Σαφώς, σαφέστατα. Συνεπώς είναι ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Μένει όμως ο αντιδιαστελόμενος Ηλίας εις τον προφήτην Μαλαχίαν. Επειδή ήτο διάχυτος η προφητεία περί του
περί της παρουσίας του Ηλία, πρώτης εμφανίσεως του Μεσσίου, και τούτο ήταν διάκητος από τον προφήτη Μαλαχίαν. Και επειδή οι μαθητές του Χριστού ήσαν πεπισμένοι ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, έχουν τώρα την απορία πως ο Ηλίας δεν ενεφανίστη πρώτου Ιησού. Αυτή η απορία τους επιτείνεται όταν εις το Θαβόρ οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν τον Ηλία να κατέρχεται, να παρευρίσκεται με τον Μωυσή και να συζητούν με τον Κύριο. Γι' αυτό τώρα οι τρεις αυτοί μαθητές που επετάθη η απορία τους, όταν κατέρχονται από το Θαβόρ, ερωτούν τον Κύριο και του λέγουν: «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι η Ηλίαν δι ελθύν πρώτον; Τι λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έλθει ο Ηλίας; Διότι εσύ είσαι ο Μεσσίας, αλλά ο Ηλίας δεν ήλθε. Πώς λοιπόν λέγουν ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας, αφού εσύ είσαι ο Μεσσίας; Ή θα πρέπει να μην είσαι εσύ ο Μεσσίας για να περιμένουμε τον Ηλία; Ή θα πρέπει να είσαι εσύ ο Μεσσίας, αλλά ο Ηλίας δεν ήρθε; Λύσε μας λοιπόν την απορία». Και ο Κύριος απήντησε ως εξής. Προσέξτε: «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε. Και ούκε παίγνωσαν αυτόν, αλλά ποίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει πάσχην υπ' αυτόν. Τότε συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Σας αποδίδω: και ο Ηλίας μεν πράγματι έρχεται πρώτα και θα αποκαταστήσει όλα». Εννοείται όλα θα αποκαταστήσει, εννοεί τις σχέσεις. Ό,τι λέει και ο προφήτης Μαλαχίας. Πράγματι λοιπόν έρχεται πρώτα ο Ηλίας. Δεν το αναιρεί ο Κύριος. Αλλά σας λέγω τούτο: ο Ηλίας ήδη ήλθε. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Προσέξτε. Ο Ηλίας ήδη ήλθε. Και δεν τον αναγνώρισαν, αλλά έκαναν σε αυτόν όσα θέλησαν οι άνθρωποι. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, ο Ιησούς, πρόκειται να πάθω από αυτούς τους ίδιους. Τότε κατενόησαν οι μαθητές ότι τους μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Προσέξτε παρακαλώ. Εις τον Μαλαχία γίνεται λόγος και περί των δύο παρουσιών του Χριστού, συνεπώς και περί δύο προδρόμων. Δύο παρουσίες, δύο πρόδρομοι, δύο έσχατα. Ενθυμίστε, κάποτε σας το έλεγα ότι στην Αγία Γραφή έχουμε δύο έσχατα. Όταν λέει ο Απόστολος Πέτρος εις τα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι γραμμένο ότι ενεσχάτες ημέρες, στον προφήτη Ιωήλ, ότι ενεσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου. Ποιες είναι αυτές οι έσχατες ημέρες; Οι έσχατες ημέρες δεν είναι αυτές της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, όπως ανοήτως και επικινδύνως λέγουν οι Πεντηκοστιανοί, αλλά είναι οι έσχατες μέρες ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού. Έτσι έχουμε δύο έσχατα στην Αγία Γραφή. Τα πρώτα έσχατα αναφέρονται στην πρώτη παρουσία και τα δεύτερα έσχατα στην δευτέρα παρουσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο παρουσίες, δύο προδρόμους, δύο έσχατα. Ερμηνεύοντας τώρα ο Κύριος αυτή την προφητεία του Μαλαχίου, λέγει: «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα». Αυτό το «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον», αυτή η φράση του Κυρίου αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία. Επειδή μπερδεύτηκαν οι μαθητές, ο Κύριος ερμηνεύει πιάνοντας από τη δευτέρα του παρουσία. Γιατί σαφώς λέγει «έρχεται», δεν είπε «ήλθε». Ακόμα είπε «Ηλίας», δεν είπε «Ιωάννης». Και εκείνο το πρώτο θα πει «πρώτα θα έρθει». Μα δεν ήρθε, εγώ ήρθα πιο μπροστά σε σχέση με εκείνα τα οποία λέγουν οι γραμματείς, και είσαστε κι εσείς μπερδεμένοι, ότι δηλαδή πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και μετά ο Μεσσίας.
Αλλά όταν ο Κύριος ήλθε, ο Ηλίας δεν είχε έρθει και πράγματι δεν ήλθε. Συνεπώς, σαφώς, σαφέστατα, πρόκειται περί της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Μετά λέγει, Ηλίας ήδη ήλθε. Ακούστε τώρα τη φράση του Κυρίου. Ο Ηλίας ήδη ήλθε. Δηλαδή έχει πια έρθει. Και ούτε και παίρνωσαν αυτόν και δεν τον ανεγνώρισαν. Εδώ τι εννοεί? Εννοεί την πρώτη παρουσία του. Αλλά προσέξτε, εδώ τώρα μπερδευτήκαμε περισσότερο, θα μου πείτε. Πρώτα λέει ο Κύριος, έρχεται πρώτο. Και ευθύς λέγει, ήδη ήλθε. Μα έρχεται, μα εάν έρχεται δεν ήλθε. Και μετά μας λέει, ήλθε. Τώρα τι από τα δυο είναι, έρχεται ή θα έλθει, ή ήλθε? Τι δηλαδή από τα δυο? Η φράση σε αυτή, η διατύπωση σε αυτή, αγαπητοί μου, είναι αντίστοιχη με εκείνη την οποία αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 4,3 και λέγει, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου ο ακικώατε ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστί ήδη. Τούτο λέει είναι το του Αντιχρίστου που ακούσατε ότι έρχεται, ότι θα έλθει. Και ήδη στον κόσμο υπάρχει. Μα αφού υπάρχει στον κόσμο, πώς έρχεται? Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πρόκειται περί δύο προσώπων. Και πράγματι, ακούστε πως το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 1,17 για αυτή την πρώτη παρουσία, για τον πρώτον πρόδρομο της παρουσίας του Χριστού, της πρώτης, ότι ο Ιωάννης ήλθε εμπνεύματι και δυνάμει ηλίου. Εμπνεύματι και δυνάμει ηλίου, με την ενέργεια και τον τρόπο που είχε έλθει ο Ηλίας παλιά. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ήδη ήλθε. Και όταν λέγει έρχεται ο Ηλίας, σημαίνει ότι ο Ηλίας θα έλθει στη Δευτέρα του παρουσία. Ώστε βλέπουμε πολύ σαφώς, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος ο ίδιος μαρτυρεί, μόνο που μια θέλει προσεκτική μελέτη, γιατί αν το δούμε λίγο γρήγορα θα έχουμε την εντύπωση ότι ο Κύριος ομιλεί δια τον Ιωάννη που τον παρομοιάζει με τον Ηλία. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Αλλά και ακόμα αν θέλετε, κάτι που το χρησιμοποίησαν στην εποχή εκείνη, σας το λέω εν παρόδο αυτό και είναι χρήσιμο να το ξέρουμε, μερικοί της υποστηρικτές της μεταμψυχώσεως, και δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλές τέτοιες καταστάσεις, είπαν ότι η ψυχή του Ηλία εισήλθε εις τον Ιωάννη και εμφανίζεται ως Ιωάννης. Διαβάζουμε σε εφημερίδες, διαβάζετε εσείς μου τα λέτε, ότι είχα, λέει, ανάμνηση, λέει κάποιος, κάποιοι, είχα ανάμνηση από μια προτέρα μου ζωή. Ωραιότατα και ευστοχότατα, ο Οργένης πάνω σε αυτό απαντά. Εάν ο Ηλίας είχε πεθάνει, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το λόγο αυτόν του Κυρίου ότι ήδη ήρθε ο Ηλίας στο πρόσωπο του Ιωάννου, με την έννοια ότι η ψυχή μπήκε σε έναν καινούριο άνθρωπο και είναι τώρα ο Ηλίας με ένα καινούριο όνομα, αλλά με την ίδια συνείδηση ότι είναι ο Ιωάννης. Αλλά ο Ηλίας δεν πέθανε. Και όπως ξέραμε κατά τη μεταμψύχωση, δεν έχουμε μία ψυχή σε δύο σώματα. Ευστοχότατα το παρατηρεί αυτό ο Οργένης και απορρίπτει αυτή την αντίληψη που έχουν οι υποστηρικτές της μεταμψυχώσεως. Αλλά και η Σοφία Σιράχ γράφει τα ανάλογα. Και ανέστη Ηλίας προφήτης, ο καταγραφής εν ελεγμής εις καιρούς, κοπάσε οργήν πρόθυμου, επιστρέψε καρδίαν πατρός προς Υιόν και καταστήσε φυλάθη ακόμη. Μακάρι οι ειδώντεσαι και οι εν αγαπήσει και κοσμημένη και γαρινής ζωή ζησόμεθα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σοφία Σιράχ, 48 κεφάλαιο 10 έως 11 στίχη, που βλέπουμε εδώ τον Σοφόν Σιράχ να ερμηνεύει ορθώς τον Μαλαχία και να λέγει ότι είναι ο καταγραφής, εκείνος που κατεγράφει να έρθει εν ελεγμής για να ελέγξει τον κόσμον εις καιρούς. Κάποια εποχή, ποια θα είναι τα έσχατα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας.
ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι θα τον ειδούν και θα είναι στολισμένοι με αρετές, και εμείς θα έχουμε τη ζωή πραγματικά, διότι ο Ηλίας θα έρθει να μας δώσει τη σωστή ερμηνεία, θα μας δώσει το μέτρο ποιος είναι ο Μεσσίας, ότι δεν είναι ο Αντίχριστος ο Μεσσίας, αλλά ότι είναι ο Ιησούς. Αλλά και το απολυτίκιον, αγαπητοί μου, του προφήτη Ηλία, που είναι η αποδοχή της Εκκλησίας, μην το ξεχνούμε. Ξέρετε ότι η υμνογραφία μας μέχρι πρότινος σε θεωρείται όχι αξιόλογη πηγή, θα λέγαμε δογματικών αληθιών, και όμως είναι αξιολογοτάτη. Έτσι, το απολυτίκιο του προφήτου Ηλία, που είναι η αποδοχή της Εκκλησίας, μας λέει το εξής. Ο ένσαρκος άγγελος της παρουσίας, συγγνώμη, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπή. Είναι η κρυπίδα όλων των προφητών, πάνω από όλους τους προφήτες. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Σαφέστατα, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Και για να μην νομιστεί ότι πρόκειται περί άλλου συνωνύμου Ηλία, η Αγία Γραφή τονίζει, ιδίως ο Μαλαχίας, Ηλίαν τον θεσβήτην. Αναφέρεται και η πατρίδα του προφήτου για να τονιστεί η ταυτότητα του Ηλία, ότι δεν πρόκειται περί κάποιου ομονίμου, αλλά ότι πρόκειται περί του συγκεκριμένου Ηλία του θεσβήτου, που είχε έρθει τότε τον 8ο ένατον αιώνα π.Χ. Αυτός ο ίδιος θα έρθει και στα έσκατα λίγο πριν από την παρουσία του Χριστού. Αλλά δια τον Ενόχ έχουμε μόνο τη μαρτυρία ότι εδιρέστησε εις τον Θεό και ο Θεός τον μετέθεσε και θάνατον δεν εγνώρισε. Λέγει λοιπόν το βιβλίο της Γενέσεως 5,21-24 τα εξής. Εδιρέστησε δε Ενόχ το Θεό μετά το γεννήσε αυτόν τον Μαθουσάλα 200 έτη και γέννησε νιούς και θυγατέρας, και γέννοντο πάσε ημέρα ενώ 5 και 60 και 300 έτη, 365 ετών, και ευηρέστησε Ενόχ το Θεό και ούχε βρίσκετο ότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Σε κάποια στιγμή της ζωής του, ενώ ζούσε ο Ενόχ, προσέξτε αυτό το σημείο είναι πολύ αξιόλογο, ζούσε όπως οι άνθρωποι της εποχής του, και οι άνθρωποι της εποχής του έφτασαν στον κατακλυσμό, έφτασαν εκεί διότι υπήρχε φοβερή αμαρτία. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου, λέγει ο Θεός, επ' αυτούς δια το είναι αυτούς σάρκας. Είναι σαρκικοί πλέον άνθρωποι. Δεν μπορεί να επαναπαυθεί εις αυτούς το πνεύμα μου το Άγιον. Σε αυτή τη φοβερή εποχή που σας είπα έφερε τον κατακλυσμό, σε κάποια στιγμή της ζωής του, στα 365 του χρόνια, ο Ενόχ μετανόησε. Προσέξτε αυτό, λέγει ότι εδιρέστησε. Μετά, πότε όμως εδιρέστησε, συγγνώμη, όχι στα 365 του χρόνια, αλλά μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα. Συνεπώς, προσέξτε, το όνομα Μαθουσάλας πολλές φορές συναντάτε. Δεν πρόκειται περί του γνωστού μας Μαθουσάλα που έζησε 960 χρόνια. Έτσι, όταν λέει ότι εδιρέστησε μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα, σημαίνει ότι τότε κάτι έγινε στην καρδιά του, δηλαδή μετενόησε, και τώρα ευαρεστεί στον Θεό με τη μετανοιά του. Τι είναι εκείνο που τον έκανε να ευαρεστήσει ενώπιον του Θεού? Η μετανοιά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτός θα είναι ο κήρυκας της μετανοίας όταν θα έρθει με τον προφήτη Ηλία. Θα πει ίσως ότι εγώ έζησα πρώτου κατακλυσμού και ο Θεός επέφερε τον κατακλυσμό, και εγώ
ήμουν το ίδιο αμαρτωλός. Αλλά μετενόησα και γλίτωσα, με πήρε από την γενεά μου ο Θεός, τον μεν Νόε, τον έβαλε στην Κιβωτό για να διαιωνιστεί το ανθρώπινο γένος, εμένα δε με ήρπασε και με οδήγησε στον ουρανό. Και δεν δοκίμασα θάνατον. Βλέπετε τι είναι η μετάνοια, θα πει τότε ο Ενώθ. Μεγάλης δυνάμεως η μετάνοια. Γι' αυτό το λόγο, άνθρωποι μου, αδελφοί μου, θα λέγει στο κηρυγμά του Ενώθ, μετανοήσατε πριν έλθει ο Θεός άρδιν να πατάξει την γη. Ώστε δεν μένει παρά μόνο ένα σημείο εις τον Ενώθ, ότι μετενόησε και υπάγει στον ουρανό. Ότι μετέχηκεν αυτόν ο Θεός και ούχε βρίσκετο, πουθενά δεν βρέχεται. Τον πήρε ο Θεός. Όπως και ο προφήτης Ηλίας μετετέθη στον ουρανόν χωρίς να δοκιμάσει θάνατον. Και μάλιστα την ανάληψη του προφήτου Ηλία, αγαπητοί μου, την είδαν πολλοί άνθρωποι. Εκτός από τον Ελισαίο, την είδαν κάνα δυο εκατοντάδες άνθρωποι. Οι λεγόμενοι ιοί των προφητών, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί από το Πνεύμα το Άγιον ότι ο Ηλίας θα ανελαμβάνεται στον ουρανό. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε και μάρτυρες της αναλήψεως του Ηλία. Κοινό λοιπόν σημείο είναι ότι και ο Ενώ και ο Ηλίας θάνατον δεν δοκίμασαν, αλλά ανελήφθησαν. Προσέξτε τώρα εδώ μία λεπτομέρεια. Ως εις ουρανόν. Ο Ηλίας και ο Ενώκ δεν είναι εις τον Παράδεισον. Πολύ δε παραπάνω δεν είναι στην Βασιλεία του Θεού. Σαφέστατα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκεί στις ομιλίες του στην Θεοτόκον, ότι μόνο η Θεοτόκος είναι εις την Βασιλεία του Θεού. Διότι η Θεοτόκος ανέστη και πήρε το σώμα της το καινούριο. Ο Ηλίας και ο Ενώκ μένουν εν ζωή, αλλά δεν πήραν καινούριο σώμα. Έτσι, ο νηστής είναι στον Παράδεισον, όχι στη Βασιλεία του Θεού, ως ψυχή. Ενώ οι δύο αυτοί ως εις ουρανόν, κάπου στον ουρανό, ο Θεός γνωρίζει. Δεν μπορούμε να πολυπραγμονήσουμε περισσότερο, δεν μας επιτρέπεται, δεν γνωρίζουμε. Και επειδή λέγει η Γραφή, ότι απόκειται τις ανθρώπεις άπαξ αποθανήν, απόκειται τους ανθρώπους να πεθάνουν μια φορά όλοι, γι' αυτό θα επανέλθουν εις την γη τα δύο αυτά πρόσωπα ως πρόδρομοι του Κυρίου, θα ελέγξουν τον Αντίχριστο και κατόπιν από τον Αντίχριστο θα θανατωθούν. Αγαπητοί μου, αυτοί οι δύο είναι οι μάρτυρες, μας αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο Ηλίας και ο Ενώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προφητεία των δύο μαρτύρων ο Ιερός Ευαγγελιστής την θεμελιώνει επί μιας άλλης προφητείας του προφήτου Ζαχαρίου. Του υποδεικνύει ο Χριστός στο όραμά του ότι ούτι εισήν και ούτι οι δύο προφήτες, οι δύο μάρτυρες, Ηλίας και Ενώκ, ούτι εισήν εδίο ελέε και δύο λιχνίε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε. Είναι οι δύο κλάδοι ελιάς και οι δύο λιχνίες που στέκονται ενώπιον του Κυρίου. Πράγματι, ο προφήτης Ζαχαρίας είδε σε όραμα επτάφωτων λιχνίων και δύο κλάδους ελέας επάνω εις αυτήν την επτάφωτο λιχνία. Και εκεί του εξηγεί ο οδηγός άγγελος εις τον Ζαχαρίαν πάντοτε ότι πρόκειται περί του Ζωροβάβελ, εκείνου δηλαδή που επρόκειτο να επανοικοδομήσει τον ναόν μετά από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία και τον Ιησούν τον αρχιερέα τον Ευσεβή. Εκείνοι οι δύο άνδρες, ο Ιησούς ο αρχιερέας και ο Ζωροβάβελ, όταν γύρισαν από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, αυτοί οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης στέκονται τύποι των δύο εσχατολογικών μαρτύρων τύποι, Ηλία και Ενώ. Και η μαρτυρία και η ερμηνεία είναι από την ίδια την Αγία Γραφή, διότι χρησιμοποιείται προφητεία για μία προφητεία.
γίνεται ανάλυση μιας προφητείας του Ζαχαρίου από μια προφητεία της Καινής Διαθήκης και δίδεται το μέτρον. Οπότε έτσι ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς ο Αρχιερεύς, όπως σας είπα, είναι τύποι των δύο εσχατολογικών μαρτύρων του Ηλία και του Ενόχου. Αυτή η διπλή εικόνα της ελέας και της λιχνίας θέλει να δηλώσει ότι ακριβώς δηλώνει εις τα δύο πρόσωπα Ζωροβάβελ και Ιησούν. Και δεν είναι τι άλλο παρά η χάρις του Θεού, διότι ο Ζωροβάβελ πήρε χάρη από τον Θεό δια να επανοικοδομηθεί ο ναός, ο οποίος είχε υποθεί. Και μέσα σε μύριες δυσκολίες πάρα πολύ γρήγορα ανοικοδόμησαν τον ναό. Έτσι λοιπόν αυτή η διπλή εικόνα της ελέας και της λιχνίας θέλει να δείξει τη χάρη του Θεού στους δυο αυτούς προφήτες, Ηλίαν και Ενό, την αρετή τους, τη σοφία τους, την αγιότητά τους και την καθαρότητά τους. Χωρίς να μείνω πιο πολύ στην ερμηνεία για να μην αργήσουμε. Οι μάρτυρες ακόμη βλέπουμε ότι είναι δύο. Δεν είναι ένας, ούτε είναι τρεις. Γιατί? Διότι η Ιδία, η Αγία Γραφή παραγγέλει επιστώματος δύο μαρτύρων και επιστώματος τριών μαρτύρων στήσεται παν ρήμα. Δευτερονόμιο 19,15. Δηλαδή η μαρτυρία δίδεται από δύο, κυρίως το ελάχιστον, δύο πρόσωπα. Και επειδή το αντικείμενο της μαρτυρίας ήταν τεραστία σημασία, διότι έρχονται να δείξουν ποιος είναι ο Αντίχριστος και να μαρτυρήσουν περί του Ιησού Χριστού, ήταν ανάγκη να υπάρχουν δύο μάρτυρες. Είναι σπουδαίο αυτό. Αλλά ακόμα και η παρουσία δύο προσώπων έχει σχέση με εκείνη την ενέργεια του Χριστού που έστελε, όπως θα θυμίστε από το Ευαγγέλιο, τους μαθητάς του ανά δύο προπροσώπου του. Έστειλε, λέει, και τους 70 και τους 12 ανά δύο. Εις τρόπον ώστε, όταν σφάλει ο ένας, να διορθώνει ο άλλος. Όταν πέφτει ο ένας, να τον σηκώνει ο άλλος. Διότι η παρουσία των δύο προσώπων πάντοτε σε ένα έργο είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μία αλληλοενίσχυση κατά το ουέ το ενί. Έτσι λοιπόν η παρουσία των δύο μαρτύρων έχει αυτούς τους δύο λόγους. Αλλά γιατί ονομάζονται μάρτυρες? Διότι θα μαρτυρήσουν περί της αληθείας του ποιος είναι ο γνήσιος Χριστός και ποιος είναι ο ψευδής Χριστός. Σημειώσατε όμως κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή δεν θα είναι μια μοναδική μαρτυρία. Οι πιστοί δεν θα μείνουν άμυροι μιας πληροφορίας και μιας γνώσεως. Αν ήταν έτσι, αγαπητοί μου, τότε θα ήταν περιττόν ο Κύριος να δώσει τα σημάδια της Δευτέρας του Παρουσίας και τα σημάδια του Αντιχρίστου. Εδώ βλέπουμε σαφώς ότι οι πιστοί θα έχουν θα έχουν γνώση. Τότε θα πείτε, σε τι θα χρειαζόντουσαν οι δύο προφήτες, οι δύο μάρτυρες? Οι δύο μάρτυρες χρειάζονται πρώτον να στηρίξουν στην ίδια αντίληψη που υπάρχει στους πιστούς, ότι ο Ιησούς είναι ο γνήσιος Μεσσίας και ο Αντίχριστος είναι ο άλλος, ο ψεύτικος. Δηλαδή να τους πούν, σωστά το κρίνετε. Ο Χριστός δεν μας είπε, άμα δείτε, λέγει, τη σικιά να βγάζει φυλαράκια, λέτε το θέρος είναι κοντά. Έτσι και όταν αυτά τα πράγματα βλέπετε να γίνονται, τότε θα πείτε το τέλος εγγύς, το τέλος κοντά. Μας έδωσε τόσες μαρτυρίες. Η Αγία Γραφή μας έχει πολλές, και ο Απόστολος Παύλος δίδει και ο Κύριος δίδει. Αυτά ως προς τι? Οι πιστοί πρέπει να τα ξέρουν τα σημάδια αυτά. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στον Άγιον Πολύκαρπον: τους καιρούς καταμάνθανε, είναι στην επιστολή του προς Άγιον Πολύκαρπον, τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα. Τι θα πει καταμάνθανε τους καιρούς? Μελέτα, βλέπε τα γεγονότα, να μελετάς. Ο ίδιος ο Κύριος δεν μας είπε ότι το πρόσωπο του ουρανού, το μετεωρολογικό πρόσωπο,
μπορούμε να το κρίνουμε, ενώ το πρόσωπο των καιρών δεν το κρίνουμε. Και απεκάλεσε τους τότε συγχρόνους το Κύριος υποκριτάς. Λέτε, θα βρέξει ή θα έχουμε καλό καιρό, από τα προγνωστικά του καιρού. Τους καιρούς, τους ιστορικούς, τους πνευματικούς καιρούς, γιατί δεν τους αναλύετε και δεν τους ερευνάτε? Οι πιστοί λοιπόν, αγαπητοί μου, θα γνωρίζουν πολλά, αν το θέλετε. Αυτός είναι ο σκοπός που αναλύουμε και αυτά τα θέματα εδώ. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο στην Αποκάλυψη: μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες. Και εγώ είμαι μακάριος που σας τα λέω, και εσείς μακάρι που τα ακούτε. Αλλά γιατί μακάρι? Για να πληροφορηθούμε. Τότε οι δύο μάρτυρες θα μας βεβαιώσουν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό έχει πολύ σημασία, αλλά έχει και μια αξία. Οι μάρτυρες αυτοί οι δύο θα μαρτυρήσουν περί της αληθείας και σε εκείνους που θα έχουν μία χαλαρότητα και οι οποίοι θα έχουν παρασυρθεί από τον Αντίχριστον και θα τους καλέσουν εις μετάνοια. Και τότε πραγματικά έχει πολύ αξία και για τους πιστούς και για τους χαλαρούς η μαρτυρία των δύο προφητών. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Είπαμε μαρτυρία. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι μία μαρτυρία. Ολόκληρο. Εφόσον αυτός ο ίδιος ο Κύριος είπε: εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήνηθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Γι' αυτό έγινα άνθρωπος, γι' αυτό γεννήθηκα, γι' αυτό ήλθα εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Μαρτυρία σημαίνει διακήρυξη της αληθείας. Αλλά επειδή η μαρτυρία της αληθείας δεν γίνεται δεκτή από τον κόσμο, γι' αυτό εις το τέλος η μαρτυρία αυτή απολύγει εις μαρτύριον αίματος. Έτσι οι δύο αυτοί μάρτυρες, Ηλίας και Ένοχ, είναι ταυτοχρόνως κήρυκες της αληθείας και μάρτυρες αίματος. Και προφητεύσουσι, και θα προφητεύσουν. Ναι, οι δύο αυτοί μάρτυρες θα προφητεύσουν. Λέγει ο Αρέθας, ο ερμηνευτής Κεσαρίας: προδιαμαρτύρασθε της ούσι τότε μη της απατηλής του Αντιχρίστου παράγεσθε σημείς. Τότε, λέγει, θα προδιαμαρτυρηθούν και θα προφητεύσουν εις τους τότε υπάρχοντες ανθρώπους, για να μην απατηθούν από τα σημεία και τα θαύματα και τα τέρατα. Τέρας θα πει σημείων, μεγάλο σημείο θα πει τέρας, τεράστιον δηλαδή, από εκείνα τα οποία θα επιτελεί ο Αντίχριστος. Και όπως σημειώνει ο Άνθιμος Ιεροσολύμων 200 χρόνια πίσω, του 18ου αιώνα, σας διαβάζω, είναι εύκολη η γλώσσα του: ούτιουν λοιπόν μέλου συνελθήν οι δύο προφήτες, διδάξε τους τότε ανθρώπους ότι ο Αντίχριστος ουκέστη ο Χριστός, αλλά πλάνος και απατεών και απολύας πρόξενος, και ότι τα τούτου τερατουργήματα μαγικά και τα του κακοτέχνου διαβόλου φαντάσματα, και ότι Ιησούς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ως έγκιστα ποιήσετε την παρουσίαν αυτού, είναι κρίνει ζώντας και νεκρούς, ότι τα θαύματα του Αντιχρίστου είναι ψεύτικα κατά ενέργεια του Σατανά, ο δε Χριστός ως έγκιστα έρχεται να πολύ γρήγορα. Εκείνα δε τα 3,5 χρόνια δεν είναι 3,5 αιώνες, είναι 3,5 χρόνια. Είναι αληθινά 3,5 χρόνια. Και θα έρθει για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Και προφητεύσουσι περιβεβλημένοι σάκους. Όταν θα κηρύσουν θα φορούν τσουβάλια. Σάκους, τσουβάλια. Ο σάκος είναι δείγμα πένθους και μετανοίας. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, το γνωρίζουμε. Ενθυμίστε τους Νινεβίτες, όταν μετανόησαν έβαλαν σάκους, τσουβάλια, έβγαλαν τα ρούχα τους. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το κήρυγμα των δύο μαρτύρων θα είναι: αφενός μεν
προειδοποιητικών και διαφωτιστικών περί του Χριστού και του Αντιχρίστου, αφετέρου δε αφυπνιστικών και κήρυγμα μετανοίας. Αγαπητοί μου, αυτό πρέπει να είναι πάντοτε το χριστιανικό κήρυγμα μέσα εις τους αιώνες, να δείχνει το Χριστό και να ξυπνάει τη συνείδηση, να είναι θεολογικό και να υποδεικνύει την επιστροφή στον Χριστό. Αξίζει να μείνω λίγο, αξίζει, για να μην ζητάτε κηρύγματα με επιστημονικό χρώμα. Α, λέει, ωραία τα είπε ο μιλητής, είχε μέσα επιστήμη μέσα. Πολλές φορές εγώ έχω χρησιμοποιήσει μερικά επιστημονικά σχήματα ή φιλοσοφικά και κανείς παθαίνεται. Δεν είναι καλά κηρύγματα αυτά. Τα ακούτε? Δεν είναι καλά κηρύγματα. Τα καλά κηρύγματα ήταν όταν έχουν άρτων αληθινών μέσα, σιτάρι. Ακούστε λοιπόν πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην απολογία του στον Αγρίπα, τον βασιλέαν, που του το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ακούσατε? Είναι Πράξεις 26,17-18. Για να μην περιφρονούμε το γνήσιο κήρυγμα, γι' αυτό το λέμε. Προσέξτε. Εξαιρούμενό σε εκ του λαού και των εθνών. Σε έχω διαλέξει από το λαό και από τα έθνη. Εις ους, εις τους οποίους εγώ σε αποστέλω, λέει ο Χριστός στον Παύλο. Και αυτά τα λέει ο Παύλος στον Αγρίπα. Τι μου είπε ο Χριστός? Ανοίξε οφθαλμούς αυτών. Να ανοίξεις τα μάτια τους. Ποια μάτια? Τα μάτια της συνειδήσεως. Να ανοίξουν τα μάτια τους. Του επιστρέψε από σκότους φως. Να γυρίσουν από το σκοτάδι στο φως. Και της εξουσίας του σατανά επί των θεών. Να γυρίσουν πίσω και να φύγουν από τις παγίδες και την εξουσία του διαβόλου και την εχμαλωσία του διαβόλου. Και να γυρίσουν στο Θεό. Του λαβήν αυτούς άφεση αμαρτιών. Να πάρουν άφεση αμαρτιών. Να φτάσουμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Να τις επισημάνουμε, να ανοίξουν τα μάτια μας, να τις δούμε καλά τις αμαρτίες μας και να πάμε να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη τι είσαι με. Και να γίνουν, να κληρωθούν και να μείνουν στο λαό, να ενσωματωθούν εις το λαό των υγειασμένων ανθρώπων, δηλαδή των πιστών, να γίνουν ο πιστός λαός. Πίστη είναι δοτική, τι είσαι με, δια της πίστεως εις εμένα, που σημαίνει ότι ο τρόπος για να τα επιτύχουν αυτά είναι η πίστη στο πρόσωπό μου. Να η θεολογία. Η πίστη στο πρόσωπό μου. Να η θεολογία. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε εδώ? Θεολογία. Πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να ανοίξουν τα μάτια μας για μια από αφυπνιστικά κηρύγματα και από αφυπνιστικά βιβλία. Να ανοίξουν οι συνειδήσεις μας. Να αρχίσουμε να είμεθα αυτοκατηγορούμενοι, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να φύγουμε από τον διάβολο, από την εξουσία του, από τα μάγια, από τις προλήψεις, από τα πάθη, από τις αμαρτίες, να γυρίσουμε στο φως, να γυρίσουμε στο Χριστό. Αυτό είναι το γνήσιο κήρυγμα. Αν πράγματι καταφέρνουμε με ένα κήρυγμα αυτά να πετυχαίνουμε, τότε μπορούμε να μιλάμε, αγαπητοί μου, ότι είναι κήρυγμα ορθόδοξο που σώζει. Το κριτήριο ενός κηρύγματος είναι αυτό που σώζει. Εάν δεν σώζει, εάν θοπεύει τις συνειδήσεις και κολακεύει, τότε δεν σώζει, άρα δεν είναι κήρυγμα και είναι αλότριο και συνεπώς είναι μία ματαιολογία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το κήρυγμα των μαρτύρων Ενόχ και Ηλία δεν περιορίζεται εις τους Ιουδαίους. Προσέξτε αυτό. Παρότι λέγει εκεί θα γυρίσει την καρδία πατρός προς Ιούς, προς Ιών, και εννοεί την συναγωγή. Η συναγωγή θεωρείται έχει θέση πατρός, ενώ παιδί είναι η διδασκαλία των προφητών. Συνεπώς ότι η συναγωγή θα γυρίσει να δεχτεί το Ευαγγέλιο, θα γυρίσει να δεχτεί το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό σημαίνει καρδία πατρός προς Ιών. Παρά τα αυτά,
Βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι δεν περιορίζεται το κήρυγμα στους Ιουδαίους, παρότι οι δύο μάρτυρες φαίνεται, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι δρούν στα Ιεροσόλυμα, αλλά είναι το κήρυγμα τους παγκόσμιο. Τώρα πώς θα είναι παγκόσμιο, θα χρησιμοποιούν σταθμούς? Από πού το βλέπουμε αυτό? Από τους παρακάτω στίχους 9 και 10, όπου οι λαοί που δεν πίστεψαν, απαλλαγέντες από αυτό το ενοχλητικό κήρυγμα των δύο μαρτύρων, όπως και σήμερα για πολλούς ανθρώπους το κήρυγμα των Ιεροκηρύκων είναι ενοχλητικό. Λέει όλο για μετάνοια, μας μιλάει για μετάνοια, δεν μας λέει και πώς να ζήσουμε ωραία τη ζωή μας έτσι αναπαυτικά. Όλο για μετάνοια, για μετάνοια. Ενοχλητικό, κύριε μου, ενοχλητικό. Θα σπεύσουν, αγαπητοί μου, να ανταλλάξουν δώρα μεταξύ των όταν θα έχουν δει, θα το δούμε στην τηλεόραση, τον θάνατο των δύο προφητών εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ, εκεί που εσταυρώθηκε ο Κύριός των. Δείχνει λοιπόν ότι το κήρυγμα είναι παγκόσμιο. Και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Θα προφητεύσουν 1260 ημέρες. Δηλαδή 3,5 χρόνια, 42 μήνες. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι όσο χρόνο θα μείνει στην εξουσία ο Αντίχριστος, τόσο χρόνο και οι δυο μάρτυρες θα παρατείνουν το κήρυγμα της μετανοίας. Οι 1260 ημέρες, όπως σας είπα, θα είναι οι 42 μήνες που θα καταπατείται υπό των εθνών η Ιερουσαλήμ. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι κατά τη διάρκεια της καταπατήσεως της Ιερουσαλήμ, παύλα εκκλησίας, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ η εκκλησία, υπό των εθνών, δηλαδή θα έχει επέμβει ο Αντίχριστος, η αληθής εκκλησία του Χριστού, που είναι ο ναός και το θυσιαστήριον, που είπε στον Ευαγγελιστή στο προηγούμενο διάψευμα να καταμετρηθούν ή υπό την προστασία του Θεού, η εκκλησία του Χριστού κατά τη διάρκεια των 42 μηνών θα ενδιατρίβει στην έρημο. Λέει το 12ο κεφάλαιο παρακάτω στον 6 στίχο. Και η γηνή, που είναι η εκκλησία, έφυγε στην έρημο, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού. Είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Αν έπρεπε να τα μαζέψουμε αυτά τα τελευταία, θα βλέπαμε ότι καθόν χρόνων θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, οι δύο μάρτυρες θα εργάζονται πυρετοδός εις μίαν παγκοσμία κλίμακα δια την περίσωση του κόσμου και μάλιστα των χαλαρών χριστιανών που θα έχουν δώσει πίστη στα έργα του. Ταυτοχρόνως οι χαλαροί πιστοί θα υφίστανται τη φθορά του Αντιχρίστου, η δε εκκλησία που θα μένει ακλόνητη και σταθερά, διοκομμένη απεινώς υπό του Αντιχρίστου, θα έχει καταφύγει στην έρημο, δηλαδή στις κατακόμβες. Ας ετοιμαζόμαστε.